Την καθαρά Δευτέρα και όχι μόνο, αλλά όλη την περίοδο της Σαρακοστής, τα λαχανικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή, όχι μόνο για λόγους νηστείας, αλλά και για λόγους διατροφής και καλής υγείας. Ας δούμε πώς πήγε η κίνηση στην αγορά της ΚΟ. Καθαρά Δευτέρα, σήμερα. Ναι. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και χωρίς σαλάτα, λίγο λαχανικό στο τραπέζι δεν γίνεται, έτσι. Μάλιστα. Τι προτιμάει ο κόσμος σήμερα? Προτιμάει πιο πολύ τα μαρούλια, τα κρεμμυδάκια, τα άνηθα, ρόκα, τέτοια σαλατικά. Ο κόσμος τα παίρνει την τελευταία στιγμή σήμερα ή εδώ και μέρες ψωνίζει? Και πιο μπροστά, μέχρι και χτες. Είχε κίνηση. Σήμερα γενικότερα, να μας πείτε λίγο τις τιμές σε σχέση με πέρυσι, έχουν ακριβήνει και τα λαχανικά? Τα ίδια. Εμείς τα ίδια τα έχουμε. Εσείς είστε παραγωγός, έτσι? Παραγωγός, μάλιστα. Πώς γενικότερα είναι η κίνηση σχέση με πέρυσι? Ο κόσμος βγαίνει στην Λαϊκή ή προτιμά την αγορά του σούπερ μάρκετ? Όχι, φέτος είναι πιο πεσμένη. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και λίγο σαλατικό, λίγο φρουτάκι πάντα χρειάζεται στο τραπέζι, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Τι προτιμά ο κόσμος γενικότερα αυτές τις μέρες? Τώρα αυτές τις μέρες σαλαντικά πολλά, μαρούλια, κατσαρά, πράσινα, κόκκινα, ρόκα, τέτοια πράγματα. Και λίγα λαχανικά, πιο λίγα. Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι? Πιο καλά. Φέτος, γιατί έχουμε πολλά ντόπια προϊόντα που πέρυσι δεν τα είχαμε. Ο κόσμος δηλαδή προτιμά γενικότερα το ντόπιο προϊόν, το σας το ζητάει? Εννοείται. Mm-hmm. Το απαιτούμε και εμείς από μόνοι μας, όχι μόνο το ζητάει ο κόσμος. Θέλουμε και εμείς να έχουμε ντόπιο προϊόν. Ο κόσμος κοιτάζει πάντα την ποιότητα ή κοιτάζει και την τιμή, έτσι? Γενικότερα με όλα τα προβλήματα, ο κόσμος βλέπουμε ότι γενικότερα κάνει μια έρευνα αγοράς πάντα. Δεν νομίζω, πιο πολύ ποιότητα. Ποιότητα, έτσι. Πολύ βασικό. Βλέπετε και εσείς που ασχολείστε με το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, υπάρχουν έτσι οι ντόπιοι παραγωγοί που διαθέτουν τα προϊόντα τους, υπάρχει επάρκεια? Υπάρχουν και υπάρχουν και νέα παιδιά και εμείς προσπαθούμε και αυτά να τα στηρίζουμε όσο μπορούμε για να τους δίνουμε ένα για να κάνουν και αυτοί κάτι καλύτερο. Και νομίζω ότι είμαστε καλά και θα πάμε ακόμα καλύτερα στο κομμάτι αυτό του πρωτογενή τομέα. Τις ευχές σας. Καλή Σαρακοστή σε όλους, καλό καλοκαίρι και υγεία.